Μια απαιτητική μέρα περίμενε σήμερα του υποψήφιου των πανελλαδικών εξετάσεων από τα γενικά λύκεια, αφού και στα τρία μαθήματα που διαγωνίστηκαν, τα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία, τα θέματα ήταν για πολύ καλά έω άριστα προετοιμασμένου μαθητέ και πάντω προσανατολισμένα για να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα ω προ την ποιότητα τη προετοιμασία. Στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών το γνωστό κείμενο ήταν αναμενόμενο, ωστόσο το άγνωστο ήταν από τα πιο απαιτητικά που έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και ένας πολύ καλά προετοιμασμένος υποψήφιος έπρεπε εκτός από τη γνώση να έχει και την ψυχραιμία για να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά το χρόνο που είχε για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Στο κομμάτι του γνωστού θεωρείται η ενότητα αναμενόμενη, ωστόσο είχαν ιδιαίτερη, απαιτούσαν ιδιαίτερη ανάλυση τα ερμηνευτικά σχόλια και ακόμη και ερωτήσεις κλειστού τύπου ήθελαν προσοχή γιατί είχε κάποιες παγίδες. Το άγνωστο ήταν και αυτό για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ε, μπήκε Θουκυδίδης. Τα μαθηματικά για τις ομάδες προς ανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής ήταν σήμερα επίσης απαιτητικά. Σε σημεία του γάμα και δέλτα θέματος, κάποιες ασκήσεις μόνο από πάρα πολύ καλά έως άριστα προετοιμασμένους αλλά και ταλαντούχους υποψήφιους θα μπορούσαν σωστά να απαντηθούν. Νομίζω ότι τα θέματα ε... Εκτύπησαν χτύπησαν πραγματικά στη στόχευση που θα έπρεπε να έχουν κάθε χρόνο, να ξεχωρίσει δηλαδή ο δουλεμένο μαθητή από τον πολύ πολύ καλά δουλεμένο μαθητή και από τον μέτριο μαθητή. Δηλαδή, γύρω στο 9 με 10 θα μπορούσε να πάει ένα μαθητή ο οποίο ήταν και πλημελό προετοιμασμένο. Πολύ καλά προετοιμασμένο μέχρι το 16-16,5 και από εκεί και πάνω μόνο για Πολλοί δουλεμένου μαθητέ που να έχουν όμω και το ταλέντο το μαθηματικό. Μπορεί στα μαθηματικά φέτο τη βάση να μπορούσαν πιο άνετα να την πιάσουν οι υποψήφοι. Ωστόσο, από το 14 και πάνω, η διαβάθμιση τη δυσκολία ήταν σκληρή. Για βαθμολογίες, εντάξει, μαθηματικά είναι, οπότε δεν νομίζω να είναι πολύ ψηλέ. Αλλά πιστεύω στα περισσότερα επίπεδα και με όπω πέρυσι. Δεν νομίζω να έχουν μεγάλε διαφορέ. σω να είναι λίγο οι χαμηλέ βαθμολογίε να είναι λίγο ψηλότερε. Δηλαδή, η κάτω από τη βάση να είναι λιγότερη φέτο. Και στη βιολογία οι απαιτήσει ήταν αυξημένε και τα θέματα από όλη την ύλη του βιβλίου. Για καλά προετοιμασμένου υποψήφιου θέματα και πάντω το άριστα που ψάχνουν οι υποψήφοι, όχι και τόσο εύκολο να προσεγγιστεί. Ήταν αυξημένε δυσκολίε, βέβαια, ήταν και αναμενόμενα. Είχε και ένα θεματάκι το οποίο έμοιαζε κατά πολύ με ένα περσινό. Παρ' όλα αυτά, για να ανταποκριθούν οι μαθητέ όπω έπρεπε και να πάρουν το σύνολο των ε, ε, μόριων, θα έπρεπε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Οι πανελλαδικές εξετάσει συνεχίζονται αύριο με του υποψήφιου από τα ΕΠΑΛ, με τα μαθήματα τη ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, ναυτικό δίκαιο, διεθνεί κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογέ, ιστορία σύγχρονη τέχνη.